Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο βίντεο του 2024 που δεν είναι άλλο από ένα haul με αγορές που έκανα από Jumbo και Yusk. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους όσους δεν είχαν δει το προηγούμενο βίντεο. Σας το αφήνω πάνω δεξιά αν θέλετε να το παρακολουθήσετε. Να είναι μια καλή χρονιά, ήρεμη, ειρηνική, με υγεία και αγάπη για όλο τον κόσμο. Επίσης θα σας δείξω και κάποιες αγορές εργαλείων που έκανα από το e-shop Εργαλειόγατος. Ήταν το δώρο του Άγιου Βασίλη για μένα φέτος, αυτά ζήτησα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως μετά το intro του καναλιού. Είμαι η Ρεγκίνα και σας καλωσορίζω στο κανάλι Art Project DIY. Σε αυτό το κανάλι θα βρείτε πολλά DIYs επίπλων και διακοσμητικών, haul αγορών, ιδέες διακόσμησης και οργάνωσης σπιτιού, αλλά και ολοκληρωμένες μεταμορφώσεις δωματίων. Εάν σας αρέσουν όλα αυτά, κάντε εγγραφή, πατήστε το κουδουνάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και ακολουθήστε το κανάλι στα υπόλοιπα social media. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο Jumbo Haul της φετινής χρονιάς. Αγόρασα ένα μικρό μπουκέτο από αυτά τα αποξηραμένα λουλούδια που μοιάζουν με στάχια, bunny tail στα λένε στα αγγλικά, σε μπες χρώμα, αλλά και αυτά τα τεχνητά κλαδιά μπαμπού, έτσι τα γράφει στο ταμπελάκι το Jumbo. Για τα συγκεκριμένα να σας πω ότι μου έκανε πολύ εντύπωση η ποιότητά τους σε σχέση με την τιμή. Ναι, μεν είναι πλαστικά, έχουν όμως πολύ φυσικό look και επίσης είναι αρκετά βαριά και έχουν μία κίνηση που τα κάνει να μοιάζουν φυσικά, ειδικά από μακριά. Αγόρασα επίσης δύο συσκευασίες από ξύλινα καλαμάκια για σουβλάκια με μήκος 25 εκατοστά και άλλες δύο με μήκος 30 εκατοστά. Φυσικά δεν τις πήρα για να ψήσουμε σουβλάκια, αλλά για DIY κατασκευή που θα δείτε σε επόμενα βίντεο. Το συγκεκριμένο βάζο το είχα ερωτευτεί από την πρώτη στιγμή που το έφερε το Jumbo. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να το έχει γύρω στο χρόνο τώρα. Δεν είχα καταφέρει να το αγοράσω μέχρι στιγμής, όμως αυτή τη δεδομένη χρονική περίοδο και εν ώψη της χειμερινής διακόσμησης που θα κάνω στο σαλόνι μου μετά το ξεστόλισμα των Χριστουγεννιάτικων, αποφάσισα να το αγοράσω, αν και έχω πάρα πολλά βάζα. Μου έλειπε κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι τα χρώματά του πάρα πολύ γλυκά. Εγώ δεν είμαι φίλη του λεοπάρ σχεδίου, παρόλα αυτά το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ όμορφο και πραγματικά χαίρομαι που το πήρα. Επίσης αγόρασα αυτή τη μικρή κλεψίδρα. Θέλω πάρα πολύ να κάνω μια συλλογή από κλεψίδρες, μου αρέσουν πάρα πολύ. Η συγκεκριμένη και πολύ οικονομική είναι και έχει πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Η άμμος που έχει στο εσωτερικό της είναι ένα μπέζι ριδίζων όμως. Οπότε για αρχή της συλλογής αγόρασα αυτή τη μικρή κλεψίδρα. Ακόμα πήρα αυτά τα μικρά στρογγυλά λευκά κεράκια, έχουν διάμετρο 5 εκατοστά και θα δείτε σε επόμενο βίντεο πώς ακριβώς τα διακόσμησα, έχω ένα συγκεκριμένο σκεύος που ήθελα να τα βάλω. Τέλος, από διακοσμητικά αγόρασα αυτές τις δύο συσκευασίες με μπάλες διακοσμητικές. Η μία συσκευασία είναι σε εκρού απόχρωση, η άλλη είναι ένα περίεργο, είναι καινούριο αυτό το χρώμα, τώρα το έχει φέρει. Γκρι μπέζ θα το έλεγα. Πάμε τώρα να σας δείξω τέσσερις νέες κούπες που πήρα. Οι συγκεκριμένες είναι σε μικρό μέγεθος, θα τις χρησιμοποιήσουμε για εσπρέσο λούγκο που φτιάχνουμε και πίνουμε. Επίσης αγόρασα μπαταρίες σε διάφορα μεγέθη και τις κλασικές μικρές αλλά και αυτές τις πλακές στρογγυλές. Όπως και επίσης αυτό το μικρό gadget είναι ένα κάλυμα αυτοκόλλητο για την κάμερα του λάπτοπ ή ακόμα και σε κινητό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, είναι για ασφάλεια έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος και να συνδεθεί με τον υπολογιστή σου να δει μέσω της κάμερας. Τέλος αγόρασα τα κλασικά χαρτικά που αγοράζω από το Jumbo, χαρτοπετσέτες, δίσκους ντε μακιγιάζ γιατί τους βρίσκω σε καλύτερη τιμή στα Jumbo, αλλά και Hansaplast.
Επίσης, άλλες δύο αγορές που έκανα από τα Τζάμπο μέσα στις γιορτές και τις έχω ήδη τοποθετήσει στους καναπέδες μου είναι αυτό το ριχτάρι για έναν μεγάλο τριθέσιο καναπέ που έχω στο σαλόνι και αυτό το ελαστικό κάλυμα το πήρα και σε μέγεθος για τριθέσιο καναπέ για έναν μεγάλο διθέσιο, αλλά και σε υπάρχει και μέγεθος για μεγάλο τριθέσιο, αυτό αγόρασα για τον τριθέσιό μου. Είναι και τα δύο πολύ καλής ποιότητας και ταιριάζουν στο σχέδιο των καναπέδων μου πάρα πολύ. Θα τα δείτε τοποθετημένα σε επόμενο βίντεο. Πάμε τώρα στα αγαπημένα Yusk. Έκανα κάποιες αγορές εκμεταλλευόμενοι και κάποιες προσφορές που υπήρχαν την πρώτη εβδομάδα του χρόνου, όπως αυτό το τεχνητό φυτό που από 9 ευρώ το είχαν στα 3,5. Επίσης πήρα αυτά τα δύο λευκά κεριά, τα οποία όμως είναι LED. Είχα αγοράσει ξανά LED κεριά από το Yusk, αλλά σε κολόνες, όχι σε λεπτά για κυροπήγια. Είναι πολύ εξυπηρετικά, τα δοκίμασα, θα τα δείτε και διακοσμημένα. Αυτή επίσης η μικρή κεραμική βάση για κερί ή ρεσό σε σχήμα μικρού βάζου μου άρεσε πολύ, ήταν επίσης σε προσφορά από 4 ευρώ, ήταν στα 3. Μου αρέσει πολύ για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή διακόσμηση, οπότε το αγόρασα. Πήρα αυτό το γυάλινο dispenser για κρεμοσάπουνο για τα χέρια για το βεσέ μου. Επίσης αγόρασα αυτή την μικρή διακοσμητική κουβερτούλα, ριχτάρι, μπορεί να το πει κανείς, καναπέ. Μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα της, ταιριάζει νομίζω για χειμερινή διακόσμηση. Είχε και αυτή, αν δεν κάνω λάθος, 50 λεπτά έκπτωση. Αυτό το πατάκι πόρτα σε γκρι χρώμα στο 1 ευρώ. Και τέλος πήρα αυτούς τους δύο διαδρόμους, είναι δύο ίδιοι διάδρομοι, προορίζονται για το δωμάτιο του γιού μου, το οποίο βρίσκεται σε φάση ανακαίνησης, θα είναι ένα από τα, από τα επόμενα βίντεο που θα δείτε. Αυτοί λοιπόν οι διάδρομοι είναι σε διάσταση 67x1.40 ο καθένας. Το χρώμα τους είναι σε αποχρώσεις του γκρι, κάνουν ένα ντεγκραντάρισμα, ανοίγει η απόχρωση στο κέντρο και σκουραίνει στις άκρες. Για την τιμή τους είναι πολύ καλή και το μέγεθος και η ποιότητά τους. Εδώ σας το έχω και τον έναν ανοιχτό για να δείτε το σχέδιο. Θα τα δείτε και τοποθετημένα στο δωμάτιο σε λίγο καιρό. Πάμε τώρα να σας δείξω τα δωράκια που ζήτησα φέτος από τον Άγιο Βασίλη. Άλλοι ζητάνε ρούχα, παπούτσια, αρώματα. Εγώ ζήτησα εργαλεία, ο καθένας με την τρέλα του. Να σας πω ότι το σημείο αυτού του βίντεο είναι non-sponsored. Απλά επέλεξα το συγκεκριμένο site γιατί είχε πολύ καλές τιμές και εξειδικευμένα εργαλεία που δεν τα έβρισκα σε άλλα μαγαζιά ευρείας κατανάλωσης. Πήρα λοιπόν αυτό το σετ τριών πλαστικών σφιχτήρων, ένα σετ με τρία τρυπάνια ακίδας και για καβίλες, δύο ανταλλακτικά ρολάκια για βάψιμο με πολύ κοντή τρίχα, μία καβιλιέρα οδηγό διάτρησης για φάλτσα τρυπήματα 15 μοιρών, το συγκεκριμένο το έψαχνα πάρα πολύ καιρό και νομίζω ότι είναι και σε εξαιρετικά καλή τιμή, ένα πινέλο με λοξό τελείωμα στις τρίχες για κοψίματα, έναν κόφτη τζαμιών με διαμαντένια μύτη, άλλους δύο σφιχτήρες αυτόματους με καστάνια, ένα σφουγγαράκι με γυαλόχαρτο γιατί όσα και να έχεις χρειάζονται, μία ξύστρα πολλαπλών χρήσεων με αντιολισθητική λαβή επαγγελματικού τύπου και τέλος ένα αλουμινένιο τρίγωνο μαραγκού με μυρογνωμόνιο, το οποίο θεωρώ ότι θα μου φανεί πάρα πολύ χρήσιμο στις ξυλουργικές μου εργασίες. Αυτά ήταν εν συντομία τα δωράκια που έκανα στον εαυτό μου. Ανυπομονώ να τα χρησιμοποιήσω και να σας δείξω τα έργα που θα με βοηθήσουν να κάνω. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι μου, και το σημερινό μας βίντεο.
Εάν βρήκατε τις αγορές μου ωραίες και αν σας φάνηκε το βίντεο χρήσιμο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, όπως επίσης και να πατήσετε την εγγραφή όσοι δεν είστε ήδη γραμμένοι στο κανάλι. Ακολουθήστε και τα social media του καναλιού για να είστε ενημερωμένοι για τις δραστηριότητες του. Έρχονται πολλά και ενδιαφέροντα βίντεο με διακόσμηση χειμερινή, με οργάνωση σπιτιού, με ανακαίνιση υπνοδωματίου και πολλά πολλά DIYs. Μέχρι τα επόμενα λοιπόν βίντεο, σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου, σας εύχομαι να περνάτε υπέροχα και τα λέμε πολύ σύντομα με καινούριο βίντεο. Γεια σας!